Κύριε Συντηχάκη, καλημέρα σας. Καλημέρα κύριε Γνωσόπουλε. Κύριε Συντηχάκη, να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας από την παρουσία σήμερα, εχθές μάλλον το βράδυ, στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη, του Γενικού Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος, του κ. Κουτσούμπα, ο οποίος ξεδίπλωσε και το πρόγραμμα, αλλά ταυτόχρονα άσκησε και τον κριτική στην κυβέρνηση. Ναι, η ομιλία του Γενικού Γραμματέα στην ουσία αποδόμησε αυτό το γνωστό μύθο της δίθεν ανάπτυξης για όλους, που προβάλλει η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας μέσω του Πρωθυπουργού. Ξέρετε, κάθε χρόνο τα είδε και τα ίδια. Υποσχέσεις κάλπικες, καλύτερες μέρες. Το ίδιο έκαναν και φέτος. Και το κάνει και η εξωματική αντιπολίτευση, όχι μόνο η κυβέρνηση. Πλειοδοτούν δηλαδή και οι δύο σε μια κατεύθυνση να παγιδεύσουν τον κόσμο, να του ρίξουν στάχτη στα μάτια, διότι προφανώς τα μελούμενα θα είναι πολύ πιο σκληρά από αυτά που ήδη ζήσαμε. Και αυτό δεν το λέω για να το τρομάξω, ναι, διότι η ανάπτυξή τους περιλαμβάνει μεγάλα προνόμια, προκλητικές διευκολύνσεις στο μεγάλο κεφάλαιο, στο όνομα της ανάπτυξης, της καπιταλιστικής ανάπτυξης, της πράσινης ανάπτυξης, της ψηφιακής οικονομίας, της βιώσιμης, ας το πει ο καθένας όπως θέλει, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι καπιταλιστική ανάπτυξη. Τα στοιχεία όμως που ο ίδιος ο Πρωθυπουργός παρουσίασε του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος για το δεύτερο τρίμηνο, νομίζω ότι είναι αποκαλυπτικά για αυτό που λέει το ΚΚΕ, ότι πρόκειται για μια ανάπτυξη που ευνοεί τους λίγους σε βάρος των πολλών. Δηλαδή υπήρξε μια αύξηση των ακαθάριστων κερδών των μεγάλων επιχειρήσεων της τάξης του 23% από το δεύτερο τρίμηνο του 2020 μέσα στο 2000, σε σχέση με το 2021. Πάντως, κύριε Συντηχάκη, και οι μεγάλες επιχειρήσεις, όπως και οι μικρές, όπως και οι μεσές, και όπως όλος ο κόσμος, έχει πληγεί και από την πανδημία. Είναι μια ιδιαίτερη κατάσταση. Και στο πλαίσιο αυτό κινήθηκαν και ορισμένες από τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Mm-hmm. Ναι. Ξέρετε το ερώτημα, να τα βάλουμε τα πράγματα σε μια ναι, σειρά. Βεβαίως. Οι στόχοι ανάπτυξης μιας οικονομίας προφανώς πρέπει να είναι φιλόδοξη, πρέπει να είναι στιβαρή κτλ. Τρέχει ο πληθωρισμός, η ανάπτυξη, πώς το λέμε, αντιμετωπίζει θέματα, η καπιταλιστική ανάπτυξη. Το ερώτημα όμως είναι άλλο. Το ερώτημα είναι ποιος βγαίνει κερδισμένος από αυτή την ιστορία. Και επειδή τα πράγματα μιλούν από μόνα τους, εμείς λέμε ότι όλα τα προηγούμενα χρόνια, τουλάχιστον την τελευταία δεκαετία, που είχαν όλες τις κυβερνήσεις, έτσι, είχαμε και ΠΑΣΟΚ, είχαμε και Νέα Δημοκρατία, είχαμε και ΣΥΡΙΖΑ, στην πραγματικότητα είχαμε μια περιοριστική πολιτική, άλλος την ονόμαζε επεκτατική πολιτική, ανάλογα το ποιος ήταν στην κυβέρνηση, και το αποτέλεσμα ήταν ο λαός να γίνονται φτωχότερος και οι πλούσιοι πλουσιότεροι. Αυτή είναι η πραγματικότητα σήμερα. Και τα μέτρα που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός, νομίζω ότι είναι η καλύτερη απόδειξη το ποιος είναι ο κερδισμένος και ποιος είναι ο χαμένος. Δηλαδή τι έχουμε, οριζόντια μείωση των συντελεστών φορολογίας. Έχουμε νέες φοροαπαλλαγές με τη μορφή των υπερεκτώσεων. Αναφέρομαι για τις μεγάλες επιχειρήσεις. Έχουμε τα φορολογικά προνόμια σε όσες επιχειρήσεις μεγαλώσουν, συγχωνευτούν ή εξαγοραστούν κτλ. Γιατί πρέπει να πάρουν και το μέρος της πίτας από την χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης για τη λεγόμενη πράσινη οικονομία, την ψηφιακή οικονομία κτλ. Άρα λοιπόν όλα αυτά δείχνουν τι είναι το προφανές. Ανάπτυξη και κέρδη των επιχειρήσεων, που είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Το μόνιμο υποζύγιο αυτής της υποτιθέμενης αναπτυξιακής πολιτικής κτλ. Είναι οι εργαζόμενοι. Είναι μισθωτοί, είναι αυτοαπασχολούμενοι. Το μόνιμο υποζύγιο δηλαδή, συνταξιούχοι και τα λαϊκά στρώματα και οι όποιες αυτές νόσεις φόρων για τους εργαζόμενους είναι πάρα πολύ ισχνές. Στην πραγματικότητα δεν αντικαθιστούν τη χασούρα, τις μειώσεις, τους φόρους, τα χαράτσια που έχουν υποστεί όλα τα προηγούμενα χρόνια. Και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν υποστεί πολύ μεγάλη ζημιά. Μιλάμε τώρα ότι επίκειται 100.000 περίπου λουκέτα το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Και ενώ την ίδια στιγμή οι μικρομεσαίοι αυτοαπασχολούμενοι ζητούν το όριο φορολογίας να ανέβει στα 12.000 ευρώ το αφορολόγητο, η κυβέρνηση σφυρίζει αδιάφορα. Τι όποιες αλλαγές και στον ΕΦΙΑ για παράδειγμα και στην κατάργηση του φόρου για κανονικές παροχές κτλ. Ποιους ευνοούν? Ευνοούν τους μικρούς ή τη μεγάλη ιδιοκτησία? Για να καταλάβουμε, δηλαδή όλα αυτά είναι ένα δείγμα
το τι πραγματικά προμηνύεται για το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα αρμαγεδόνα μέτρα. Σε επίπεδο απήχησης των μέτρων, αλλά και φθοράς της κυβέρνησης, από ό,τι φαίνεται ο κόσμος, οι πολίτες, με βάση τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων που διεξάγονται, ακόμα και μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης που μίλησε ο Πρωθυπουργός, μετά την ομιλία του, γιατί η έκθεση συνεχίζεται βεβαίως, βλέπουμε ότι η φθορά της κυβέρνησης είναι σχετικά ελάχιστη. 11% είναι διαφορά, 12% είναι διαφορά με το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης και έχουμε ταυτόχρονα και το Κομμουνιστικό Κόμμα σχετικά παγιωμένο στο ποσοστό του. Δεν φαίνεται δηλαδή να εισπράττει η αντιπολίτευση τη φθορά της κυβέρνησης σε σημαντικό βαθμό. Την όποια φθορά. Κοιτάξτε, συμπεράσματα δεν μπορεί να βγάλει κάποιος από μία δημοσκόπηση. Όχι, δεν είναι μία, είναι πολλές. Δεν είναι μία. Σχεδόν στο σύνολό του τα τελευταία δύο χρόνια. Οι δημοσκοπήσεις το γνωρίζετε και εσείς πάρα πολύ καλά ότι πάντα είναι κατά παραγγελία. Και όταν είναι κατά παραγγελία, σημαίνει ότι και το τελικό αποτέλεσμα πρέπει με έναν τρόπο. Έχετε εσείς κάποια δημοσκόπηση που λέει κάτι άλλο. Έχετε κάποια δημοσκόπηση που λέει κάτι άλλο. Όχι, και δεν έχουμε κανένα λόγο να προχωρήσουμε σε δημοσκοπήσεις. Και ξέρετε για τον απλούστατο λόγο. Διότι αυτό που μας ενδιαφέρει είναι μέσα από τις δυσκολίες, μέσα από συμπληγάντες πέτρες, μέσα από την τρομοκρατία, μέσα από τις απειλές στους χώρους δουλειάς, μέσα από την απογοήτευση που δέρνει όλο αυτόν τον κόσμο χρόνια τώρα, γιατί ενώ το πουλήσαμε, φύγεται με τα ψητές κορδέλες, το πουλήσαμε φρούτες ελπίδες κτλ. Στην πραγματικότητα τι, τον ξεγελάσαμε, τον εξαπατήσαμε και μάλιστα κατ' εξακολούθηση. Άρα λοιπόν δεν είναι νομίζω ο καλύτερος δείκτης μια δημοσκόπηση για να πεις τελικά ποιες είναι οι πραγματικές διαθέσεις του λαού. Εγώ θα σας πω ότι οι πραγματικές διαθέσεις του λαού είναι η αγανάκτηση απέναντι στην πολιτική που εφαρμόζεται. Βλέπει ότι το καλάθι της οικοκυράς αδειάζει η τσέπη του, η ανεργία φουντώνει, πληρώνει φόρους, πληρώνει χαράτσια, έχουμε τις ανατιμήσεις που θα είναι για το ηλεκτρικό ρεύμα, που θα είναι για τα καύσιμα, που θα είναι για το ένα, που θα είναι για το άλλο. Έχει ξεκινήσει, ξέρετε, αυτές οι δημοσκοπήσεις γίνονται και σε μια φάση, σε μια διαδικασία που αρχίζει η εκλογολογία και η κυβερνησιολογία. Και νομίζω ότι παίζουν σε αυτό το κάδρο. Παίζει και η κυβέρνηση, τη βολεύει, παίζει και ο ΣΥΡΙΖΑ, παίζει και το κίνημα αλλαγές, γιατί έχουν και αυτές τις εκλογικές τους διαδικασίες. Στην πραγματικότητα όμως, τι, έχουν μια κοινή στάση απέναντι στα κρίσιμα ζητήματα του τόπου. Είτε είναι τα θέματα της οικονομίας, είτε της εξωτερικής πολιτικής. Στα θέματα της οικονομίας, δηλαδή, είναι αντίθετη. Για παράδειγμα, πώς το λέμε για το Ταμείο Ανάκαμψης. Απλά η Νέα Δημοκρατία λέει ότι αυτό που εγώ επιδιώκω για το Ταμείο Ανάκαμψης θα αποδώσει. Απ' την άλλη, ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι δεν είναι καλά αυτό που κάνει η Νέα Δημοκρατία και εγώ εκπροσωπώ το καλό Ταμείο Ανάκαμψης. Με δανεικά φυσικά, χωρίς αντιλαϊκά προαπαιτούμενα που λέει κτλ. Αλλά και οι δύο σε κάθε περίπτωση έχουν γίνει το πλυντήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και μάλιστα φτάνω στο σημείο να ισχυρίζω ότι για τη λαϊκή πολιτική, μάλλον τα λέει ο ΣΥΡΙΖΑ προς τη Νέα Δημοκρατία αυτά, ότι η διαχείριση της Νέας Δημοκρατίας είναι μια παρέκκληση από την κανονικότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή τσακώνονται για δευτερεύοντα ζητήματα. Ο ΣΥΡΙΖΑ επιπλέον προσπαθεί να ξαναπουλήσει ένα παραμύθι. Θα έλεγα με λίγο διαφορετικό περιπτύλιγμα. Αλλά κατά τη στοιχεία με αυτά που έλεγε το 2012-2015, έχουν πάντως κοινή στρατηγική. Και δεν είναι και εύκολο να μετακινούνται και τα στελέχη τους από το ένα κόμμα στο άλλο. Έτσι το ζήσαμε. Δηλαδή η πρόταση Αποστολάκη από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας αυτό κατέδειξε. Ένα τσιγάρο δρόμος που είπε και η Αλέκα η Παπαρίγα στην Βουλή. Είναι η μετακίνηση ενός στελέχους από το ένα κόμμα στο άλλο. Είναι σαν την κινούμενη άμμο δηλαδή. Κύριε Συνδυχάκη. Μια κουβέντα. Από το, δηλαδή, έχουμε και από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ τις προτάσεις για κοινό υπουργό υγείας. Βλέπετε σύγκληση. Βλέπετε σύγκληση. Μέχρι ενός σημείου. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Συνδυχάκη. Καλημέρα σας. Πρέπει να πάμε σε δελτίο. Καλημέρα. Γεια σας.